Λοιπόν, ακούστε τώρα μια ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας με πρωταγωνιστή τον ιδιοκτήτη ενός πολυτελούς τζιπ. Το αυτοκίνητό του εκλάπη, αλλά τελικά ο ιδιοκτήτης ήταν τυχερός, καθώς το όχημα βρέθηκε και οι κλέφτες συνελήφθησαν. Το απίστευτο της ιστορίας είναι όμως ότι 2 και 2,5 χρόνια ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πάρει πίσω από την αστυνομία το αυτοκίνητό του. Ο λόγος, το τζιπ αποτελεί πιστήριο για την δίκη, η οποία μέχρι τώρα έχει αναβληθεί 4 φορές. Δεν ξέρει κανείς αν πρέπει να κλάψει ή να γελάσει ακούγοντας την ιστορία του Λευτέρης του Πιτζόγλου, που εδώ και 2,5 χρόνια ψάχνει να βρει το δίκιο του. Του έκλεψαν το πολυτελές αυτοκίνητό του. Αυτό είναι το αυτοκίνητό μου. Αυτή είναι όλη η δικογραφία, ογκοδέστατη. Και τα τέλη κυκλοφορίας μου ήταν πέρυσι 580 ευρώ και φέτος 820 να πληρώσω για ένα αυτοκίνητο που δεν είναι στην κατοχή μου. Το αυτοκίνητο βρέθηκε στο τελωνείο των κήπων, αλλά η πολιτεία δεν το δίνει πίσω λόγω ωραρίου. Έχουν περάσει 2 χρόνια σχεδόν. Και ακόμα εγώ ταλαιπωρούμαι. Το αυτοκίνητό μου παραμένει πάνω στον Εύρο, πάνω στο ποτάμι, στο Τελωνείο Καστανιών Ορεστιάδος. Έχουν γίνει 3-4 δικαστήρια, τα οποία και τα 4 έχουν πάρει αναβολή λόγω ωραρίου. Οι κλέφτες συνελήφθησαν, καταδικάστηκαν και αφού εξέτησαν την ποινή τους, αποφυλακίστηκαν. Μάλιστα, με αίτησή τους πήραν πίσω το πολυτελές αυτοκίνητο με το οποίο είχαν προσπαθήσει να διαφύγουν. Οι κλέφτες που είχαν και αυτοί, σας είπα, ένα αυτοκίνητο, κατασκευμένο για αυτοί. Μετά από 3 μήνες κάνουν έτσι και παίρνουν το αυτοκίνητό τους, ένα πανάκριβο αυτοκίνητο, ο Mercedes Gabriel μεγάλου κυβισμού, και εγώ ακόμα ταλαιπωρούμε. Μετά από 4 αναβολές της δίκης για την απόδοση των κλοπημαίων, το αυτοκίνητο του Λευτέρης του Πιτζόγλου παραμένει στο Τελωνείο και ο ίδιος αγωνίζεται να το σώσει από την εκποίησή του στον Οδή. Το αυτοκίνητο έχει απαξιωθεί τελείως. Φανταστείτε 2 χρόνια πάνω σε ένα ποτάμι να μένει μόνο του και ακίνητο. Πήγανε 2 φορές από το Οδή να το πάρουν ή να το εκποιήσουν και το σταμάτησαμε τελευταία στιγμή και δεν μπορώ να βρω άκρη. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών του έστειλε και το φετινό ραβασάκι με τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας. Μου στέλνουν να πληρώνω και τέλη κυκλοφορίας για ένα αυτοκίνητο που δεν έχω. Το 2007 που έτσι και έτσι τα είχαμε πληρώσει, αλλά κλάπηκε το Φεβρουάριο. Το 2008 και το 2009. Για ένα αυτοκίνητο που δεν είναι καν στην κατοχή μου. Το τελευταίο δικαστήριο αναβλήθηκε πριν από μερικές ημέρες. Περιττό να πούμε ότι η οικονομική ζημιά που υπέστη ο επιχειρηματίας ξεπερνά την αξία του αυτοκινήτου, που έτσι κι αλλιώς μετά από τόσα χρόνια κινησίας, το πιθανότερο είναι να μην λειτουργεί.